Τέλος τα μνημόνια για την Ελλάδα, το είπε άλλωστε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Το έχουν επαναλάβει όλοι σχεδόν οι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Ενώ το μήνυμα αυτό έστειλε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισή, σημειώνοντας πως έχει απομείνει μόνο μία τελική αξιολόγηση που πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τελειώσει το πρόγραμμα το καλοκαίρι. Στο μεταξύ, έρευνα δείχνει πως 8 στους 10 Έλληνες πιστεύουν πως θα συνεχιστεί η κρίση και όταν θα βγούμε από το μνημόνιο. Γιατί βγαίνουμε από τα μνημόνια, δεν πάβει όμως στη συνέχεια να έχουμε τον κόφτη. Δηλαδή τι, θα μειωθεί από τα 9,5 το φορολόγητο, θα κοπεί το οικογενειακό επίδομα που είναι 10%, αν είχε παιδιά άλλα 5, που θα διαφοροποιηθεί ακόμα οι συντάξεις, είναι ο βιολογισμός ο καινούργιος. Αυτά τι είναι, δεν τα λέμε αυτά, τι λέμε, θα φύγουμε από τα μνημόνια. Φύγαμε και τι έγινε. Εμείς τι θα καταλάβουμε, πείτε μου, κάτι ένα καλό που θα έχουμε. Να το δω ευνοϊκό για τον Έλληνα, το φορολογούμενο. Πιο συγκεκριμένα πιστεύουν ότι η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε οικονομική ύφεση και τα επόμενα χρόνια. Καλά. Χαιρετίσματα. Γιατί? Στην εξουσία. Αφού θα μας ελέγχουν μέχρι το 99 χρόνια. Τι θα φύγουμε. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Το λένε δηλαδή απλά για να το πούνε. Άστο το λένε, τι να ακούμε τώρα. Τα ακούνε κάτι αφελής αυτά. Δεν μας πει τίποτα για σας. Ω, τίποτα, τελείωσε. Πραγματική εννοώ ζωή και εικόνα. Ναι, πραγματική. Τίποτα. Αφού θα μας επιτηρούνε. Πραγματική οικονομία θα έχει κάποιο σωστικό αποτέλεσμα. Πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι και πέρα από ότι δεν θα έχει... δεν θα επηρεάσει την οικονομία, αυτό που νομίζω είναι ότι θα πάψουν να έχουμε τις σχέσεις που είχαμε μέχρι τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάποια χρόνια θα υπάρχει η διακατάσταση που υπάρχει σήμερα. Άρα θεωρείτε ότι στην πραγματική οικονομία και στον πολίτη, σαν πολίτη, δεν θα σημάνει απολύτως τίποτα αυτό? Όχι. Και γιατί μας το λένε με τέτοιο στόχο? Γιατί μας το λένε, μας έχουν πει τόσο, μας πούν γι' αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τίποτα. Λέμε, γιατί τα μέτρα μένουν, συντάξεις κοβόνται, έξοδα, κατασχέσεις γίνονται κάθε μέρα. Άρα και... γιατί μας το λένε? Γιατί μας το λένε για κοροϊδία. Αυτό βλέπω. Ότι είναι μια κοροϊδία σχέτη. Μπορεί να τα λένε αυτοί οι κύριοι ότι αυτά πρέπει να πούνε, αλλά όταν δεν έχει ανταπόκριση, όταν στον Έλληνα, στο λαό, στο φτωχό που σήμερα δεν τα βγάζει πέρα, τι θα του πεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο, θα αφήσει από τα μνημόνια και τι με νοιάζει εμένα? Οι πολίτες θεωρούν πως η έξοδος από τα μνημόνια δεν θα σημάνει απολύτως τίποτα για την πραγματική οικονομία και την καθημερινότητα των Ελλήνων. Γιατί μπορεί να μην δούμε υπογραφή άλλου μνημονίου, ωστόσο τα βαριά μέτρα των τελευταίων ετών θα παραμείνουν ενεργά. Συντάξεις και μισθοί θα παραμείνουν καθυλωμένοι στον ΑΔΙΡ και θα περικοπούν κι άλλο με την εφαρμογή των όσων μέτρων εκκρεμούν. Και λέγανε ότι θα κόψουμε τα μνημόνια, θα σκίσουμε μνημόνια, θα κάνουν και θα φτιάξουν. Τι κάνανε από αυτά? Τίποτα δεν γίνανε. Είστε πολύ απογοητευμένος. Απογοητευμένος πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και δεν γίνεται τίποτα, κοπέλα μου. Ξέχασέ τα. Ξέχασέ τα όλα. Είναι μια κοροϊδία, σκέτα ψέματα είναι. Άλλα μας έλεγε αυτό το παιδάκι. Το ήρθε από το πουθενά το παιδάκι αυτό να μας σώσει. Δυστυχώς μας κατέστρεψε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ τώρα σε ηλικία μου δεν κάνω πολιτική, δεν έχω λόγους. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.